Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση για η φάση του 16 του κυπέλου ΕΠΣ ανάμεσα στο Γουσού Αργυρούμπολς και τη Νέα Ιωνία. Ο Γουσού Αργυρούμπολς επικράτησε με 1-0. Ακολουθεί τώρα η συνέντευξη τύπου. Από τα αριστερά μας είναι ο Γενικός Αρχηγός του Γουσού Αργυρούμπολης, ο Κώστας Ασημάκης. Από τα δεξιά μου είναι ο προπονητής της Νέας Ιωνίας, ο Θανάσης Ζαμπούρας. Θα ξεκινήσουμε από τον φιλοξενούμενο Σίδηστε. Θανάση, κακά τα ψέματα, νομίζω το πρωτάθλημα είναι το θεσμός που σας ενδιαφέρει, έτσι δεν είναι? Ναι, σαφώς. Θα ήθελα να μας κάνεις ένα σχόλιο καταρχάς για το σημερινό παιχνίδι. Ναι, σήμερα σεβόμαστε το θεσμό του κυπέλλου οπωσδήποτε. Αλλά ο στόχος μας είναι το πρωτάθλημα. Θέλουμε να πάρουμε κάποιους πόντους για να μπορέσουμε να είμαστε πιο άνετοι στη βαθμολογία. Σήμερα δώσαμε χρόνο σε κάποια παιδιά τα οποία δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα. Βγήκανε κάποια καλά συμπεράσματα. Θεωρήσαμε ότι κερδίσαμε κάποια πράγματα σήμερα με τις συμμετοχές κάποιων μικρών. Συνεχίζουμε. Προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι του Σαββάτου που είναι πάρα πολύ δύσκολο με το Χαϊδάρι εκτός έδρας. Θέλουμε να πάρουμε κάτι από εκεί. Κάναμε ένα άσχημο αποτέλεσμα την περασμένη αγωνιστική μέσα στην έδρα μας με το Χαλάνδρι. Είμαστε σε μια, ας πούμε, εισαγωγικά δύσκολη θέση. Θέλουμε να την βελτιώσουμε τη θέση μας. Ψάχνουμε βαθμούς και πρέπει να τους βρούμε. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα που ίσως δεν μας αξίζει αυτή η θέση στην βαθμολογία. Σε κάποια παιχνίδια δεν πήραμε κάποια πράγματα. Ελπίζουμε στην πορεία και στη διάρκεια να πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Ας ακούσουμε τώρα και την τοποθέτηση του Κώστα του Ασημάκη για το σημερινό ματς. Κώστα, αναμφίβολα, δεν βλέπουμε συχνά το Γουσουαργείο που μπορείς να βρεις στις 8 κυπέλλου, άρα μεγάλη επιτυχία. Βέβαια είναι μεγάλη επιτυχία. Είχαμε βρεθεί και πολύ παλιότερα. Είχαμε να διαχειριστούμε την κακή ψυχολογία από το παιχνίδι της Κυριακής και θέλαμε να περάσουμε στον τελικό του κυπέλλου, στην επόμενη φάση του κυπέλλου. Η Νέα Ιωνία έδωσε ευκαιρία σε μικρούς, οι οποίοι δείξαμε μια πάρα πολύ καλή εικόνα στο γήπεδο. Καταναλώσαμε πολλή ενέργεια. Στο τέλος βάλαμε ένα γκολ και κερδίσαμε. Περνάμε στην επόμενη φάση και περιμένουμε την κλήρωση. Και εμάς ο στόχος μας είναι να είμαστε πιο ψηλά στο βαθμολογικό πίνακα. Τώρα θα κοιτάξουμε το παιχνίδι της Κυριακής στο Δίνωνα, που είναι πάρα πολύ δύσκολο όπως όλα τα παιχνίδια της Α-κατηγορίας. Θέλω να δώσω χαρακτήρα στον αντίπαλο. Εμφάνισε μια ελληνική ομάδα. Μια ομάδα που και τρεξίματα έβγαλε και αντικείμενα έβγαλε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και εύχομαι το καλύτερο στη συνέχεια. Και εγώ από τη μεριά μου θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Αργυρούπολη. Της εύχομαι ό,τι καλύτερο στο πρωτάθλημα και να πάει όσο πιο μακριά γίνεται στο θεσμό του κυπέλλου. Ό,τι καλύτερο στην ομάδα της Αργυρούπολης. Καταρχάς τα παιδιά είναι εντάξει που χτυπήσαν στο κεφάλι? Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Ήταν μια κακιά στιγμή. Θεωρώ ότι είναι OK όλα. Ωραία, αυτό είναι που έχει σημασία. Κάνουμε και μια-δυο ερωτήσεις που σας αποδεσμεύσουμε. Θανάση, αλλάξει θερματοφύλακα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου. Υπήρξε κάποιος τραυματισμός ή θες να δώσεις ευκαιρία και στον... Κανένας τραυματισμός, σε καμία αλλαγή. Εκτός την τελευταία που έγινε αναγκαστική λόγω του Ζαρκαδούλα που τραυματίστηκε στο αυτί του. Ήταν καθαρά θέμα συμμετοχής. Ήθελα να δώσω χρόνο συμμετοχής και στον θερματοφύλακα, τον Κώστα τον Πιστόλα, ο οποίος δεν έχει πάρει χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Ήθελα να δω κάποια πράγματα από αυτόν, όπως και από όλα τα παιδιά που αγωνιστήκανε και μπήκανε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Δοκίμασες πρόσωπα και σχήματα σήμερα, coach. Τι είδες, τι θα κρατήσεις για τη συνέχεια, τι θα αφήσεις? Εντάξει, εμείς παίζουμε σταθερά ένα σύστημα σταθερό, 4-2-3-1. Απλά είδα κάποια παιδιά σε κάποιες θέσεις για να έχω περισσότερες επιλογές στο πρωτάθλημα. Μικρή ηλικία, όπως είπαμε και στην αρχή. Δείξαμε ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν με μια ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη στον άλλον όμιλο της Α κατηγορίας. Θα μπορούσε να ήταν ένα παιχνίδι πρωταθλήματος και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα και από την γενικότερα από την αγωνιστικότητα που δείξαν τα παιδιά. Δεν είναι εύκολο να παίζεις με μια ομάδα που είναι πολύ ψηλά, σχεδόν πρώτη σε έναν όμιλο της Α Αθήνας που είναι πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Από τη στιγμή που ήταν ανταγωνιστική και φέρανε σε δύσκολη θέση τον αντίπαλό μας, σαφώς και είμαι χαρούμενος και ευχαριστημένος και θεωρώ ότι μπορώ να στηρίζομαι και σε αυτά τα παιδιά. Τι απεριμένουμε, coach, κλείνοντας για τη συνέχεια από τη Νέα Ιωνία? Τι απεριμένουμε, φίλα του κόσμου, πρώτα απ' όλα της περιοχής? Ο στόχος μας, όπως είπα και στην αρχή, είναι να μπορέσουμε να φέρουμε την ομάδα σε μια θέση στην βαθμολογία η οποία να είναι άνετη, για να μπορέσουμε να δώσουμε
και στο πρωτάθλημα χρόνο συμμετοχής σε παιδιά της υποδομής. Εγώ έχω στην ομάδα αυτή τη στιγμή, είναι περίπου ένας μήνας. Προσπαθώ να δημιουργήσω μια κατάσταση ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε κάτι καλό μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βρήκα μια πάρα πολύ καλή κατάσταση και οι προηγούμενοι συνάδελφοι που ήταν πριν από μένα έκαναν και αυτό το δικό τους έργο. Ο κάθε προπονητής σε όποια ομάδα και πηγαίνει δίνει το δικό του στοιχείο. Θεωρώ και εγώ μπορώ να προσφέρω κάτι σε αυτή την ομάδα για να μπορέσουμε να κλείσουμε τη χρονιά με όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα. Κώστα, είμαστε ευχαριστημένοι από την εμφάνιση της ομάδας σήμερα. Σε γενική εικόνα είμαστε ευχαριστημένοι. Είχαμε διαστήματα καλού ποδοσφαίρου. Σκοράμε βέβαια αργά στο παιχνίδι, βγάλαμε και εμείς πολλή ενέργεια. Γενικά είμαστε ευχαριστημένοι από το αποτέλεσμα. Βέβαια το παιχνίδι τελείωσε και κοιτάμε το παιχνίδι της Κυριακής. Θέλω να ευχηθώ περαστικά στο παιδί της Νέας Ιωνίας, ο οποίος χτύπησε στο αυτί του, και εμείς θα πάμε τώρα τον Άγγελο για ράματα για να μας φαίνεται εσύ για το φρύδι του. Ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε.